και αναφέρομαι στα, στα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου, κάτω από 4 στρέμματα, όπου εκπνέει μία διορία, μία προθεσμία μέχρι 9-10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να βγει η οικοδομική άδεια. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας, διορίας, ημερομηνίας, αυτά τα μικρά οικόπεδα πηγαίνουν και μετατρέπονται σε αγροτεμάχια. Καταλαβαίνετε ότι χάνουν την αξία τους. Πάμε λίγο στον κύριο Αράπογλου. Θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, καθώς επαγγελματίες στον κλάδο των ακινήτων και ιδιοκτήτες ζητούν ακόμα και μία παράταση 2 χρόνια. Πώς είστε, κύριε Αράπογλου, την καλησπέρα μας, πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα σας. Πράγματι, στις 9 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την παρέκκληση, για την καταπαρέκκληση δόμηση, δηλαδή τη δόμηση που είναι εκτός σχεδίου. Μιλάμε για οικόπεδα εκτός σχεδίου με έκταση κάτω από 4 στρέμματα, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η ρύθμιση αυτή πλήττει και οικόπεδα που έχουν έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων, κάτι που αγνοούν πολλοί οι ιδιοκτήτες τους, εφόσον δεν έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή που δεν έχουν απαιτούμενο πρόσωπο σε δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος θέλει να σώσει το οικόπεδό του και να μην μετατραπεί από οικόπεδο που είναι σε αγροτεμάχιο, που καταλαβαίνετε ότι χάνει το 90% της αξίας του, μπορεί και περισσότερο, θα πρέπει μέχρι τότε να έχει καταθέσει τουλάχιστον άδεια στην πολεοδομία, αίτηση. Να έχει πάρει πρωτόκολλο. Να έχει πάρει ένα αριθμό πρωτόκολλο. Ακριβώς. Να έχει πάρει έστω πρωτόκολλο, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν θα είναι πάλι κατοχυρωμένος, γιατί το σωστό θα ήταν να είχε εκδοθεί άδεια. Τώρα καταλαβαίνετε ότι με τη ρύθμιση αυτή καταστρέφονται ιδιοκτήτες, χάνονται περιουσίες δηλαδή στην κυριολεξία. Γι' αυτό εμείς έχουμε ζητήσει παράταση αυτής της προθεσμίας για 2 χρόνια. Το ίδιο έχει κάνει και το ΤΕΤΑΚ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο, είναι ένα αίτημα το οποίο... Όλοι οι ιδιοκτήτες, όλος ο κόσμος το θεωρεί απόλυτα λογικό και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί το περιθώριο αυτό στους ιδιοκτήτες, εν ώψη μάλιστα και του ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και πανδημία και χρεοκοπίας της χώρας και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί μία παράταση. Πιστεύετε ότι θα ανάψει το Υπουργείο το πράσινο φως να δοθεί αυτή η πολυπόθητη παράταση? Έχετε κάποιες επαφές, το γνωρίζω τις τελευταίες ημέρες, βρισκόμαστε κοντά. Και πότε θα ανακοινωθεί? Δεν βρισκόμαστε καθόλου κοντά. Στις επαφές που έχουμε κάνει σαν Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τα στελέχη του Υπουργείου είναι αρνητικά στο να δοθεί οποιαδήποτε παράταση. Μάλιστα. Καλά, αρνητικά και στο παρελθόν ήταν σε πολλά ζητήματα και στο παραένα, καταλαβαίνετε, άλλαξε ο σχεδιασμός. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις, αν υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Δεκέμβρη, καταλαβαίνω εγώ. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει, θεωρώ επιβεβλημένο να υπάρξουν εξελίξεις και σύντομα μάλιστα, για να μην υπάρχει αυτή η πίεση των ιδιοκτών προς τους μηχανικούς για να εκδώσουν άδεια, να πάρουν ένα πρωτόκολλο, να υπάρχει αυτή η αναστάτωση δηλαδή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αράπογλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.